Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μιλάμε στον Ενικό, βέβαια, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια. Βεβαίως. Από τη Θεσσαλονίκη, έτσι. Από εκεί που ξεκινήσαμε. Ακριβώς. Λοιπόν, οι δρόμοι, βέβαια, μπορεί να σε οδήγησαν εσένα στην Αμερική και αυτό είναι και το ζητούμενο της σημερινής μας συζήτησης. Πώς θα επηρεάσουν, κατά την άποψή σου, κατά την κρίση σου, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες, τις προεδρικές εκλογές και αν τελικά ο Τραμπ χάνει από αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα και είναι και ένα ερώτημα που απασχολεί και πάρα πολλούς αναλυτές και στην ίδια την Αμερική, προφανώς. Μπορούμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό. Νομίζω με το 1968 ήταν και τότε μια πάρα πολύ ταραχώδης δεκαετία. Η Αμερική έβγαινε από την κλιμάκωση του πολέμου στο Βιετνάμ, την κλιμάκωση του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων, τις δολοφονίες, φυσικά πάρα πολύ εμβληματικές δολοφονίες και των δύο Kennedy, εν ενεργεία πρόεδρου του Τζακ Kennedy φυσικά και του Robert Kennedy, του αδερφού του, του Martin Luther King, του Malcolm X. Ήταν μια πάρα πολύ έντονη περίοδος για την Αμερική. Το 68 λοιπόν πάλι σε προεκλογική περίοδο όπως και σήμερα. Μετά την δολοφονία του Martin Luther King τον Ιούνιο υπήρξαν εκτεταμένες ταραχές και τότε σε πάνω από 100 πόλεις της Αμερικής. Και τελικά όλη αυτή η κατάσταση ευνόησε τον Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος κέρδισε τις εκλογές βασισμένος στο ιδεολόγημα της σιωπηλής μειοψηφίας. Ήταν η σιωπηλή μειοψηφία, ήταν θεωρητικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που καθισμένοι στα σαλόνια των σπιτιών τους, βλέποντας τηλεόραση, βλέποντας όλες αυτές τις ταραχές, τρόμαξαν, αγχώθηκαν και έδωσαν την υποστήριξή τους στον Ρίτσαρντ Νίξον. Από τότε, συγγνώμη σε διακόπτω, θεωρήσαμε, νομίζω όλος ο κόσμος που παρακολουθεί τι γίνεται, ότι έγιναν αρκετά βήματα και κυρίως όλο αυτό σηματοδοτήθηκε και με την εκλογή Ομπάμα για πρώτη φορά ενός μαύρου ηγέτη. Σωστό είναι αυτό, έχουν όντως γίνει πολλά βήματα, αλλά οι τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν ως προς την αντιμετώπιση της μαύρης παραμένουν σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε δύο κομβικά σημεία. Έτσι. Πρώτα απ' όλα στο οικονομικό, δηλαδή υπάρχουν τεράστιες οικονομικές ανισότητες στις ευκαιρίες που έχουν οι μαύροι, στους μισθούς τους κτλ. Και στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Έτσι. Όλοι ξέρουμε πόσο σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό υπάρχουν οι μαύροι πηγαίνουν στις φυλακές, πώς καταστρέφονται οι ζωές των κοινοτήτων των μαύρων από αυτή την εγκληματικότητα, η οποία εν πωλή είναι και βασισμένη στις προκαταλήψεις των αστυνομικών αρχών. Άρα αυτά τα δύο στοιχεία είναι σίγουρα αυτά που καταστρέφουν το κοινωνικό ιστό, θα λέγαμε. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, για να συνεχίσω λίγο αυτό που έλεγα πριν για την πλειοψηφία, ότι είδαν από αυτά τα εκατοντάδες που έφεγε πριν και ο Βακέλης του πρόεδρου Τραμπ, το οποίο έλεγε ακριβώς αυτές τις δύο λέξεις, σιωπηλή μειοψηφία, silent majority. Είναι σαφές λοιπόν ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια τέτοια αναλογία εν ώψη των εκλογών και να εκμεταλλευτούν αυτές τις εικόνες που υπάρχουν και βλέπουν και τις ταραχές κτλ. Ναι, βέβαια. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν δύο πράγματα που διαφοροποιούν την κατάσταση. Πρώτον, ότι ο Τραμπ ήδη κυβερνάει 4 χρόνια. Έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ξεχάσει ο Αμερικανικός λαός. Και ειδικά η διαχείρισή του στο κομμάτι του κορονοϊού είναι καταστροφική. Παναγιώτη, έτσι, θέλω να βάλεις μία άνω τελεία σε αυτό εδώ. Το γεγονός ότι ο Τραμπ κυβερνά 4 χρόνια και από πολλούς θεωρείται, μάλλον ενώ στην αρχή πλασαρόταν ως κάτι το διαφορετικό και ενδεχομένως και γι' αυτό το λόγο να τον στήριξε ο κόσμος, τελικά μήπως αποδεικνύεται μία από τα ίδια και δεν είναι τελικά η αντίδραση για την οποία τον ψήφισαν οι Αμερικάνοι. Δεν ξέρω αν είναι μία από τα ίδια, νομίζω ότι είναι μία από τα χειρότερα. Δηλαδή θέλω να πω ότι η αποσύνθεση την οποία βλέπουμε αυτή τη στιγμή, παρατεταμένη αποσύνθεση της Προεδρίας του, είναι σοκαριστική νομίζω για οποιονδήποτε ασχολείται με την Αμερικανική πολιτική και η απόλυτη ευναμία να συντονίσει μια λογική αντιμετώπιση του κορονοϊού. Έχουμε σήμερα πάνω από 100.000 νεκρούς στην Αμερική. Έχουμε περίπου 40 εκατομμύρια θέσεις εργασίας να έχουν χαθεί. Υπάρχει μια τεράστια βεβαιότητα. Και όσο και να κατηγορεί την Κίνα ή τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή τον Πρόεδρο Ομπάμα προσφάτως, η διαχείριση ήταν καταστροφική. Και αυτό παραμένει. Έτσι. Άρα δεν είμαι σίγουρος αν δεν ήταν μία από τα ίδια, αλλά είναι σίγουρα μία από τις χειρότερες περιπτώσεις προέδρων που υπάρχουν στην Αμερική. Άρα οι εκλογές ετοιμάζουν το έδαφος για έναν άλλον πρόεδρο. Κοιτάξτε, ο άλλος πρόεδρος είναι γνωστός ποιος είναι ο υποψήφιος. Είναι ο Τζο Μπάιντεν.
είναι αυτό που δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε elite, έτσι. Σίγουρα ανήκει στο πολιτικό καθεστημένο της Αμερικής. Ήταν 8 χρόνια αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα, είναι σχεδόν 30 χρόνια γερουσιαστής. Είναι δηλαδή, ενσαρκώνει δηλαδή αυτό που ο Τραμπ ουσιαστικά κυνήγει, ακριβώς, πολεμά και με βάση το οποίο έρθει στις προηγούμενες εκλογές. Όμως παράλληλα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ως πολιτική ταυτότητά του την ευθύτητα, την απλότητα, την επαφή του με την εργατική τάξη. Είναι πολύ ισχυρά αυτά τα χαρακτηριστικά του στην Αμερική. Μπορεί να σε εμάς στην Ελλάδα να τον βλέπουμε και να φαίνεται μια από τα ίδια, ας πούμε, αλλά αυτά είναι καταγεγραμμένα για την πολιτική του ταυτότητα στην Αμερική. Δεν είναι Χίλαρη Κλίντον, δηλαδή, αυτό θέλω να πω ακριβώς. Mm-hmm. Ως αντιπρόεδρος, μάλιστα, ήταν επικεφαλής της προσπάθειας του Λευκού Τοίχου και την ανάκαμψη από την προηγούμενη ύφεση του 2008. Όλα αυτά τα πράγματα θα τα χρησιμοποιήσει. Αυτά τα πράγματα υπάρχουν. Τι δεν είναι? Δεν είναι αντιπροσωπευτικός. Είναι δηλαδή ένας Λευκός 76 ετών που καλείται να εμπνεύσει μια δημοκρατική βάση, ολένα και πιο πολύμορφη, νέα, ηλικία, με μεγάλη ευαισθησία σε θέματα δικαιωμάτων, συστημικού ρατσισμού, σεξισμού, περιβάλλοντος κτλ. Γι' αυτό και σε μια εξαρτητική διαδικασία όπως είναι οι προεδρικές εκλογές, μπορεί να κάνει κάθες. Μπορεί να πει πράγματα τα οποία δεν ακούγονται πάρα πολύ καλά στη βάση του. Υπάρχει περίπτωση να είναι και κάποιος άλλος από τους δημοκρατικούς Παναγιώτη? Άλλος υποψήφιος. Έχουμε τελειώσει με τις διαδικασίες τους? Απολύτως. Από τη στιγμή που τον έκανε endorse ο Μπέρνι Σάντερς, νομίζω ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία αμφιβολία. Γιατί σε ρωτάω, γιατί η εκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ είναι κάπως περίπλοκη και είναι και δύσκολο να την κατανοήσεις. Δηλαδή στις τελευταίες εκλογές, ενώ η Χίλαρη Κλίντον συγκέντρωσε, αν δεν κάνω λάθος, περισσότερες ψήφους από ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, κέρδισε ωστόσο σε κέρυες πολιτείες ο Τραμπ, με αποτέλεσμα να γίνει αυτός πρόεδρος των ΗΠΑ. Ακριβώς, έτσι είναι. Το σύστημα δεν έχει να κάνει με το ποιος παίρνει τις περισσότερες ψήφους, έχει να κάνει με το ποιος κερδίζει τους περισσότερους εκλέκτορες, οι οποίοι βγαίνουν από κάθε πολιτεία. Ποιος κερδίζει δηλαδή τις περισσότερες πολιτείες χοντρικά, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν σίγουρα δίνει μια αίσθηση του αβέβαιου σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, γιατί μπορεί, όπως έγινε το 2016, ο Τραμπ να κερδίσει 4 πολιτείες, για παράδειγμα λεγόμενες swing states, με πολύ μικρή διαφορά σε αυτές, και να γυρίσει τούμπα το πολιτικό σκηνικό. Ένα λόγος για τον οποίο ο Biden εκτελέγει σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών ήταν γιατί θεωρήθηκε ότι μπορεί, ακριβώς για τα χαρακτηριστικά που περιέγραψα πριν, να προσελκύσει πάλι αυτούς τους λευκούς ψηφοφόρους της εργατικής τάξης, που είναι πολύ μεγάλη πλειοψηφία σε πολλές από αυτές τις swing states, δηλαδή ας πούμε στο Ohio, στη Μερσιλβάνια, στο Wisconsin, στο Michigan, τέτοιες πολιτείες. Κλασικές εργατικές πολιτείες της Αμερικής, να τους φέρει πίσω δηλαδή στο ρόστερ των δημοκρατικών. Αυτό τώρα είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν την ξεκίνησε ο Τραμπ, άρα είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη αυτή η αποστολή που έχει ο Τζο Μπάιντεν, αλλά θεωρήθηκε από τους δημοκρατικούς και από το δημοκρατικό καθεστημένο του κόμματος δηλαδή, ότι είναι ο κατάλληλος να το κάνει. Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή γίνεται ολόκληρη συζήτηση και είναι λογικό για την απόφαση του Τραμπ να πάει και να κατεβάσει τον στρατό. Είδαμε τον Υπουργό Άμυνας, ο οποίος λέει δεν θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο, είναι αντίθετος. Τι θα γίνει, είναι μια επίδειξη δύναμης δηλαδή για την καταστολή? Ναι. Δεν υπάρχει σκέψη ότι πυροδοτεί τα πλήθη έτσι? Νομίζω ότι υπάρχει αυτή ακριβώς η σκέψη. Να πυροδοτήσει δηλαδή τα πλήθη? Νομίζω ότι θεωρεί μέσα στο μυαλό του συμφέρει οποιαδήποτε πόλωση και οποιαδήποτε σύγκρουση που μπορεί να εκμεταλλευτεί μέσα από αυτή την ιστορία. Mm-hmm. Πάντως, αν δούμε, νομίζω ότι μετά και από αυτές τις αντιδράσεις που υπήρξαν από πάρα πολύ ψηλά εθάμενους και στο Πεντάγωνο και στις εθνικές ουρές αναπολιτεία, αρχίζει κάπως να τα μαζεύει. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα φτάσουμε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Και ακόμα βέβαια είμαστε στην αναζήτηση ότι εάν αυτή η ρητορική και αυτή η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου τελικά θα του κάνει καλό ή θα του κάνει κακό στο δρόμο προς τις εκλογές του 20.
Αυτό είναι το, αυτό που λένε και στην Αμερική, η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου, έτσι. Νομίζω ότι ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η διαχείριση του κορονοϊού, αυτή η πολύ μεγάλη, το μεγάλο πλήγμα το οικονομικό που θα δεχθεί η Αμερική τους επόμενους μήνες, δεν είμαι απολύτως σίγουρος ότι θα μπορέσει με την ίδια ευκολία να ενθουσιάσει τα πλήθη με αυτή την κατεύθυνση και με το δεδομένο ότι πλέον δεν θεωρείται ένας αντισυστημικός υποψήφιος ο οποίος έρχεται από το πουθενά. Σίγουρα θα διατηρήσει, θα είναι μια πάρα πολύ, νομίζω ότι θα είναι μια πολύ κοντινή, ας πούμε, εκλογή. Δεν θα είναι κάποιος με τεράστια νίκη των δημοκρατικών, αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, ούτε προφανώς με τεράστια νίκη του Τραμπ. Και ξέρετε, όλα κρίνονται σε πολύ 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 μικρές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, αυτή η ιστορία τώρα που γίνεται με τις διαμαρτυρίες και τις διαδηλώσεις για το φόνο του George Floyd έχουν άμεσα να κάνουν με το πώς θα συμπεριφερθεί η ψήφος των μαύρων Αμερικανών. Έτσι, αυτοί θεωρούνται παραδοσιακά ότι ανήκουν στο Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι πάντοτε ζήτημα το πόσοι από αυτούς θα πάνε τελικά στις κάλπες να ψηφίσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους Δημοκρατικούς δηλαδή να κινητοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερους. Αυτή τη στιγμή ο Τζο Μπάιντεν έχει μια πάρα πολύ λεπτή άσκηση να κάνει. Και να προσπαθήσει να φέρει πίσω τους λευκούς, όπως είπαμε, ψηφοφόρους του εργατικού κόμματος, της εργατικής τάξης, αλλά και από την άλλη έχει υπάρξει ηθική επιταγή πια να υποστηρίξουν το κίνημα διαμαρτυρίας αυτό, χωρίς να αποξενώσουν ακριβώς αυτούς τους λευκούς ψηφοφόρους της εργατικής τάξης που ενδεχομένως μπορεί να μην βλέπουν την κατάσταση με πάρα πολύ καλό μάτι. Παναγιώτη. Ναι. Επειδή θα πρέπει να κλείσουμε σε λίγο, θα ήθελα σύντομα, αν μπορείς, εσύ που ζεις τα πράγματα εκ των έσω και είναι και η δουλειά σου τέτοια, να μου σκιαγραφίσεις λιγάκι τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, είναι αυτή η προσωπικότητα που βλέπουμε, γιατί από πίσω υπάρχει ένας επιχειρηματίας επιτυχημένος. Πώς γίνεται αυτό? Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι τρομερά επιτυχημένος. Η αλήθεια είναι ότι έχει οδηγήσει επιχειρήσεις του. Αυτό ίσως είναι και ένα από αυτούς τους μύθους που θέλει πάρα πολύ εύκολο ο Ντόναλντ Τραμπ να διακινεί, ας πούμε, και να προβάλλει προς τα έξω. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πληρώνει τα λεφτά του παπά του. Έχει οδηγήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις του σε χρεοκοπία. Δεν είναι δηλαδή κάποιος τύπος ο οποίος, ας πούμε, είναι. Ο επιτυχημένος αυτοδημιούργητος. Ναι, ναι, ναι. Είναι μια πάρα πολύ βαθιά προβληματική προσωπικότητα. Νομίζω ότι θα γραφτούν πάρα πολλά βιβλία τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Όταν με το καλό. Και παίρνουν τώρα μια πολιτική θέση προφανώς. Αποχωρήσει. Όταν με το καλό αποχωρήσει από την Προεδρία. Και είναι πραγματικά ένα ένιγμα. Ελπίζω να είναι ένα ένιγμα το οποίο θα αποσχολήσει μόνο του ιστορικού. Σίγουρα πηγαίνοντας προς τις κάλπες, Παναγιώτη, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.